καλησπέρα. Καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και για τη συνέντευξη που μα παραχωρήσει μαζί με τον Γιώργο. Να είστε καλά, όπω θέλετε. Καλησπέρα. Να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, εκτό από αυτό το τραγούδι, πότε έγινε. Πρώτο από αυτό το τραγούδι έγινε στα μαθητικά χρόνια. Μαθητικά χρόνια. Γυμνάσιο, τέλη γυμνασίου, αρχή του λυκείου. Εσύ λοιπόν, Γιώργο, που είσαι και από τη Ζάκυνθο, πώ πρώτα ασχολήθηκε και επηρεάστηκε η καριέρα σου από τον τρόπο καταγωγή σου, έτσι πάρει στοιχεία από εκεί πέρα. Μπορεί να δει, εκ των πραγμάτων δεν γινόταν να μην έχω επηρεαστεί. Έχω ζήσει αρκετά στη Ζάκυνθο, όχι ως μόνιμος κάτοικος, αλλά έχω περάσει πολλούς μήνες και είτε ως δουλειά ή παλιότερα ως διακοπές κτλ. Έχω πολύ στενές σχέσεις με τον τόπο. Έτσι λοιπόν αυτό το Allegro Maggiore των μετανήσεων έχει επηρεάσει σίγουρα αυτά που κάνω και που γράφω. Προς το καλό ή προς το κακό δεν το ξέρω, αυτά ξέρεις θα κρίνει ο καθένας, αλλά εντάξει το αίμα μου δεν γίνεται να το προδώσω όπως και να έχει το θέμα. Εκτός από το τραγούδι γράφεις και στίχους, ομάδα και μουσική. Πώς είναι αυτός όλος ο συνδυασμός? Κοίτα να δεις, το τραγούδι αυτό το πράγμα είναι. Το τραγούδι είναι στίχος και μουσική, δεμένα, αγκαλιασμένα, παντρεμένα. Όπως μπορείς να... ένας καλός συνδυασμός κάνει και ένα καλό τραγούδι, ας πούμε, και τα λοιπά. Μάλλον σαν ενασχόληση και σαν αποτέλεσμα, δεν μπορώ να σου πω κάτι αν είναι δύσκολο ή εύκολο, είναι μια κατάθεση ψυχής. Αν έχεις ψυχή, θα βγει κάτι καλό. Αν δεν έχεις ψυχή, τίποτα δεν θα κάνεις καλό, ή τραγούδια μόνο. Εσύ δεν είναι αυτό το κομμάτι του τραγουδιού, ασχολείσαι με μουσική, γράφεις. Με τι ακριβώς? Εγώ ξεκίνησα με τους Ζωραφούς, ήταν το συγκρότημά μου. Ήταν η πρώτη μου συγκροτική και συγκριτική απόπειρα, το 1999. Στην πορεία ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον Νίκο τον Μίχα. Με διάφορες επιτυχίες που βγάλαμε, πήραμε και δύο βραβεία τότε στο Μάρτιο. Το τραγούδι το Μπουρδέλο, ας πούμε, με το Τρέχει Τίποτα. Μετά με την Ελεονόρα Τζουγανέλη, τη οποία δικό σου. Στην Ελένη Κριστίδου έχω δώσει τραγούδια. Στο Τριμητώνιο το τελευταίο του CD. Με το Σάκη το Ρουβά, η τελευταία μου συνεργασία με το τραγούδι Εμένα Θες. Το οποίο υπογράφω στους στίχους και μουσική. Εσείς είστε και δύο νέοι. Πάρα πολύ νέοι. Ακόμα νέοι. Ζήσουμε εγώ, νέοι μαζί. Αυτή η ερώτηση είναι κοινή, εννοείται. Πιστεύετε ότι ένας νέος καλλιτέχνης στην Ελλάδα μπορεί να έχει όνειρα και ελπίδες να φτάσει ψηλά στη σημερινή εποχή? Απαντήσω ή θα απαντήσεις? Δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα δύο πράγματα να πούμε. Τα όνειρα είναι τζάμπα. Είναι για να τα κάνουμε. Δεν μας αστερεί κανείς. Τώρα για το μετέπειτα είναι και θέμα σχεδίου. Θέμα τύχης, προσπάθειας, είναι όλο αυτό σε ένα ζωάλι μέσα για το θυμάμαι, ας πούμε. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, δεν ξέρω να συμφωνήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Όλοι οι άνθρωποι ελπίζουμε σε οτιδήποτε και αν κάνουμε, πόσο μάλλον και στον χώρο της μουσικής, ας πούμε, κτλ. Η ελπίδα είναι κινητήριος δύναμη. Από εκεί και πέρα, το κουτί της Πανδώρας θα έχει πάντα αυτό που πρέπει να έχει μέσα, όσες φορές και αν το ανοίξουν, όσες φορές και αν το έχουν προδώσει κτλ. Έτσι, τα υπόλοιπα είναι καθαρά από μας κύριο, όπως μπορεί και το μικρό. Τα όνειρα είναι αρρωγός για μας. Έτσι, αν δεν ονειρευόμαστε, δεν μπορούμε ούτε να δημιουργήσουμε. Γιώργο, πιο από όλα τα τραγούδια θα διαπροσωπεύει μέσα από το χαρακτήρα. Μπορώ να σου πω ότι κάθε μου τραγούδι κουβαλάει ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι με αντιπροσωπεύουν... Ναι, θα σου πω, το 100% των τραγουδιών μου με αντιπροσωπεύουν. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν κάποια από τα παιδιά, έτσι ονομάζω τα τραγούδια μου, κάποια από τα παιδιά μου λοιπόν, τα οποία ίσως να τα έχω αγαπήσει λίγο περισσότερο, ίσως να με συντροφέψανε και σε κάποια στιγμή πιο συγκεκριμένη, ας πούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ρίξετε μια ματιά κι εσύ και ο κόσμος που θα μας δει, ας πούμε, και τα λοιπά, τα τρύπια ρούχα. Είναι κάτι το οποίο... Αυτό είναι τραγούδι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμένα είναι ξεχωριστό μέσα στην κεφάλι μου και μέσα στην τραγούδια. Εσύ, Δημήτρη. Ποιο τραγούδι είναι ξεχωριστό? Και ποιο θεωρείς ότι αντιπροσωπεύει περισσότερο το χαρακτήρα σου? Δεν ξέρω, συνήθως τα τραγούδια που εγώ έχω ξεχωρίσει είναι τα τραγούδια που με έχουν παιδέψει περισσότερο από τα άλλα. Όχι για να τα γράψω, με έχουν παιδέψει βιωματικά σαν ιστορίες, ας πούμε. Δηλαδή, είναι σαν...
σαν τη μάνα, ας πούμε, που έχει μια δυναμία, ας πούμε, στον άντρα χωριό της, και της κάνει ζωή δύσκολη. Αλλά από την άλλη, είναι... Λες και αυτή η ερώτηση με βάζει σε σκέψεις τώρα. Γιατί είναι, λες και έχουμε μια φαμίλια και προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ένα παιδί μας. Κάποιο παιδί μας από το άλλο ίσως να είναι και λίγο ομορφότερο. Τα αγαπάμε όλα όμως τα παιδιά μας. Οπότε είναι, αγγίζει λίγο τα όρια της αδυναμίας σε κάποια τραγούδια. Έχω σε κάποια τραγούδια μου λόγω εποχής και λόγω καταστάσεων που έχω βιώσει. Σε ένα τόσο, σε μια τόσο άσχημη περίοδο για την Ελλάδα, γενικά οικονομική κρίση κτλ. Τι είναι αυτό που σας δίνει έμπνευση για να γράφετε τα τραγούδια σε όλα τα τραγουδάκια? Η οικονομική κρίση βοηθάει. Νομίζω η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι στο πετσί μας τον τελευταίο καιρό, που κατά τη γνώμη μου τώρα έσκασε αυτό το υπεστιάκι, ας πούμε, τόσα χρόνια υπήρχε. Δηλαδή, εγώ μια ζωή μου από τον εαυτό μου να βρίσκω σε κρίση. Οπότε θα ήμουν καλά. Την κρίση και οικονομικά εννοώ, έτσι, λοιπόν. Καλά, ψυχικά, ας πούμε, καλά. Θεωρώ ότι συζητώντας με τον κόσμο, γιατί αναστρεφόμαστε με πολύ τον κόσμο, λέω και από τις συναυλίες που κάνουμε, από τις επαφές μας που έχουμε, αναγνωρίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία μπορούμε να καταγράψουμε μέσα στα τραγούδια μας και να δώσουμε μία ανάσα στον κόσμο, μία ανάσα παραπάνω. Έτσι. Μπορούμε να το ξεκουράσουμε λίγο τον κόσμο έτσι, με αυτό που κάνουμε. Έχετε κάποιο μουσικό είδωλο ή είχατε μάλλον σαν παιδιά κάποιο μουσικό είδωλο ή δημιουργείτε? Προσωπικά, η μουσική σκηνή που εγώ παρακολούθησα στη ζωή μου ήταν η σκηνή της, να σου πω, από γιαγιά, 70s-80s, ας πούμε. Από classic rock μέχρι, ας πούμε, new wave στοιχεία, που δεν πες μόνο, μέχρι YouTube, ας πούμε, μέχρι Pearl Jam, έτσι. Από Ελλάδα, πολλούς καλύτερες. Από Σαββόπουλο μέχρι, ας πούμε, σουβρεμένο τον παπάζο. Εσύ και εγώ. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ξέρεις, ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους που στη δισκοθήκη του πατέρα τους βρήκανε Beatles και Διονύση Σαββόπουλο. Και έτσι επηρεάστηκα πάρα πολύ από αυτά τα ακούσματα και τα λοιπά. Βέβαια, είχα εν μέρη την δύσκολη εφηβεία και ενηλικίωση που πέρασε μέσα από τα 80's, που εκεί πέρα είχε χαθεί λίγο η μπάλα. Αλλά εντάξει, γενικά αυτά εκεί. Θεωρείς ότι το να είναι δημοφιλής κάποιος ιδιαίτερα μπορεί να αποτελέσει πάγιδα για ένα νέο άνθρωπο? Κάποιος το... δεν σε κατάλαβα. Θεωρείς ότι κάποιος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής με τα τραγούδια του ή ανάλογα με το τι επάγγελμα κάνει? Είναι κάποιος εισαγωγικά δημόσιο επάγγελμα, ναι, μπορεί να είναι παγίδα για έναν νέο άνθρωπο? Ναι. Φυσικά και είναι παγίδα. Δεν το συζητάω ότι είναι παγίδα και γι' αυτό πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις όσο αρχίζεις και πετυχαίνεις κάποια πράγματα. Εσύ, ας πούμε, ρε παιδί, πώς διαχειρίζεσαι τη δημοσιότητα που έχεις? Η δημοσιότητα που έχω αυτή τη στιγμή, αν και δεν μπορώ να πω ότι είναι τίποτα τρελό αυτό που λέμε το star system, ας πούμε, της Ελλάδας κτλ. Έχω μάθει να τη διαχειρίζομαι με ένα πολύ απλό και εύκολο τρόπο. Έχω πονέσει για να φτάσω μέχρι εδώ. Αυτό σημαίνει ότι για πάντα θα είμαι ο Γιώργος που προσπαθεί και παλεύει κτλ. Και θα είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι ακροατές μας, αυτούς τους ανθρώπους που μας τιμάνε ακούγοντας τα τραγούδια μας κτλ. Χωρίς όλο αυτό και ξαφνικά να είσαι κάπως αλλιώς, να γίνεις δύσκολος, να γίνεις περίεργος, να γίνεις απόμακρος, και λέει, νομίζω ότι χάνεις και την μπάλα, τώρα πάει κάπου αλλού αυτό το πράγμα, και ειδικά στις εποχές που ζούμε. Εσύ, Δημήτρη, το ίδιο? Λοιπόν, άκου να σου πω τι πιστεύω εγώ. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πού θα σε βρει η επιτυχία. Γιατί έχεις περάσει πριν την επιτυχία. Αν έρθει μια υποτιθέμενη επιτυχία. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο δεν έχει σκάψει τον δρόμο του και δεν έχει γνωρίσει τις εισαγωγικά κακουχίες του στυλ ότι τα μονοπάτια στο χώρο μας είναι δύσβατα. Λοιπόν, δεν έχει περάσει από πολλές συναυλίες, από πρόβες, να έχει κουβαλήσει πολλά πράγματα ακόμα από την κιθάρα του μέχρι μηχανήματα. Δηλαδή, αυτό που λέμε μουσικός του δρόμου και του έρχεται ξαφνικά μια επιτυχία είναι επίφοβο. Είναι επίφοβο, μπορείς να χάσεις την μπάλα. Αν όμως έχεις την πλάτη σου όλη αυτή η προσπάθεια, θεωρώ ότι θα μπορέσεις να το χειριστείς κατάλληλα. Από την ως τώρα πορεία σας, ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα να κυριώσεις μάθει από την καριέρα σας? Τι σας δίδαξε η μουσική στα λιγόνια σας τώρα?
μουσική μας διδάσκει κάθε μέρα από τα πολλά καινούργια πράγματα και θα μας διδάσκει μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και να πάμε κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. Αυτό που έχω μάθει μέχρι τώρα είναι ένα και είναι και το μότο της ζωής μου, είναι αγαθά κόπης πτώνται. Μόνο. Μ' αρέσει να δημιουργώ, μ' αρέσει να αγαπάω, μ' αρέσει να αγαπιέμαι. Εκτιμά όλα αυτά τα συναισθήματα που μου παρέχει. Αυτό λοιπόν μου το έχει δώσει η μουσική. Συμφωνήσω, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον καιρό και θα προσθέσω ότι θεωρώ ότι μας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Μας κάνει να έχουμε υπομονή, που για μένα η υπομονή είναι αρετή. Και μας κάνει και καλύτερος στη ζωή μας και στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνω, την κάνουν συνήθως οι ηθοποιούς. Αλλά πιστεύω μπορεί να ισχύει και τραγουδιστές. Λοιπόν, θεωρείτε ότι τραγουδιστής κάποιος γεννιέται ή γίνεται? Τραγουδιστής γίνεται. Τραγουδιστής. Καλλιτέχνης γίνεται. Ο καλλιτέχνης είναι τραγουδιστής. Καλλιτέχνης γίνεται. Καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης, μπορεί να είναι τραγουδιστής και ηθοποιός. Είναι τρόπο ζωή του να είσαι. Είναι στάση ζωή, α πούμε. Είναι πώ λε καλημέρα το πρωί όταν ξυπνά, ρε παιδί. Αυτό είναι καλλιτέχνη. Α πούμε, τραγουδιστή είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια γόνιμη φωνή και μπορεί να την εξηγήσει μέσα, α πούμε, στην καθημερινότητά του και να την εξασκήσει και να την προχωρήσει. Ναι, μπορεί και να φτάσει στο σημείο να γίνει ένα επαγγελματία τραγουδιστή. Υπάρχουν και πολύ γνωστά παραδείγματα. Εσύ να δείτε ποια ήταν η καλύτερη και χειρότερη στιγμή τη καριέρα σου μέχρι σήμερα. Η χειρότερη στιγμή της καριέρας μου ήταν όταν διαλύθηκαν οι Ζαρατούστρα. Και η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου αυτή τη στιγμή είναι η γνωριμία μου με τον Ζαρατούστρα. Η Ζαρατούστρα μίλησε. Η Ζαρατούστρα ήταν το συγκρότημά μου. Το παλιό. Το πρώτο μου συγκρότημα στα λιγιακά χρόνια. Δηλαδή αυτό είπα και το 1999, α πούμε. Σκέψουν καλά με το πρώτο μα CD. Πρώτο και όχι στην Αλφαρέκο. Ξένα Γιώργο. Μπορεί να σου πω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια έτσι αγωνία, τρεξίματος, αυτό που είπε, κουβαλήματα, μηχανήματα κτλ. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή η μουσική και όλο αυτό το πράγμα μου δώσει ένα πραγματικό δώρο, τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Πάκο, που είναι συμπορευτής, μαζί συμπορευόμασταν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να το γνωρίζουμε. Τώρα απλά έχουμε και τα χέρια μας κοντά. Ισχύει σαν διανόηση. Πιάνουμε τον ίδιο βράχο, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε τρία επίθετα που νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν πλήρως την προσωπικότητά σας. Εσύ, Δημήτρη, πρώτο. Καλό. Θεωρώ ότι είμαι επιπολίος, πολυγαρχής και υπομονετικός. Ευαίσθητος. Τρελός. Και παλαμός. Και ζακριθικός. Εσύ, Γιώργο, διαθέτεις και προσωπική στο σύνδεσαι στο ίδιο. Ναι, εντάξει. Έτυχε επειδή ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Για πες τι είναι στο σύνδεσαι στον κόσμο. Είναι τι μπορεί να βρει μέσα από αυτό. Είναι το www.gkapnisis.gr, έτσι όπως θα πούμε, με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μέσα λοιπόν μπορεί να βρει κάποια στοιχεία για τη δουλειά μου μέχρι τώρα. Μπορεί να βρει που εμφανιζόμαστε, που κάνω. Επίσης μπορεί να ακούσει τραγούδια από το δίσκο, μπορεί να παραγγείλει το δίσκο, μπορεί να κατεβάσει το δίσκο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εσένα πώς σου ήρθε και έφτιαξε αυτό το site, με ποια αφορμή έγινε αυτό? Κοίτα, ζούμε μια ηλεκτρονική εποχή, η αλήθεια είναι. Δεν το συζητάμε και μέσα από δεχτώ ότι οι δισκογραφικές εταιρείες και άλλα πράγματα δεν υπάρχουν για να κάνουν τις προωθήσεις που κάνανε κάποτε, ας πούμε, στους καλλιτέχνες. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που είχα μια σχέση με τον ηλεκτρονικό χώρο, το έφτιαξα και βοηθάω και εγώ τη δουλειά μου όσο μπορώ. Κάνω και εγώ κάτι για τη δουλειά μου. Στο τι είχε μείνει, έχει site. Όχι site, έχει site. Το προστάω να το φτιάξω. Να φτιάξει, ναι. Γιατί δεν έχει, δηλαδή είναι από άποψη. Όχι, δεν είναι από άποψη, απλά δεν έχει κάτι ακόμα να στήσω το site. Εσένα από την αρχή δεν θα σε το καπελάκι αυτό, τι αντιμετωπίζει. Λοιπόν, το καπελάκι. Δεν κάνω διαφήμιση. Πήγαμε σε ένα μαγαζί. Είναι κάποιο κούρι, ρε παιδί μου. Γενικά μου έχει πάει καλά το τελευταίο καιρό. Δεν είναι πολύ καλό που φορά ο καπελάκι. Ούτε σημαίνει ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι, ας πούμε, της εμφάνισής μου κτλ. Απλά μου αρέσει, το γουστάρω και με πηγαίνει και πίσω σε αυτές τις εποχές που λατρεύω. Είμαι λίγο παλαιομοδίτης άνθρωπος.
Μου είπατε off record ότι δεν σας αρέσει αυτή η ερώτηση, αλλά εγώ την κάνω. Θα πηγαίνατε ποτέ και οι δυο σας σε reality για να γίνετε αυτομάτως γνωστοί με τις δυσκολίες που έχει αυτό το εγχείρημα? Είναι κάτι που θα κάνετε ποτέ? Συγγνώμη, και το έχετε σκεφτεί? Σας έχει ποτέ? Συγγνώμη, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε είμαι σε θέση να κρίνω τα παιδιά που αποφασίζουν να μπουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γιατί ο καθένας είναι ό,τι όπλα έχει, πορεύεται. Έτσι λοιπόν, αλλά εγώ προσωπικά, σαν Δημήτρης, δεν θα το έκανα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα έχει γίνει η ίδια. Αυτό θα κάνει. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος, εμένα. Δεν μου αρέσει αυτό το φασκού. Θεωρώ ότι ετοιμάζουν, ας πούμε, στρατιές παιδιών. Δεν βγάζουμε στην αγορά, σε συνεργασία με τις δισκογραφικές εταιρείες. Γιατί πλέον οι δισκογραφικές εταιρείες συνεργάζονται με τα κανάλια, δεν όπως θα είναι παλιά. Και την επόμενη χρονιά υπάρχει το ίδιο reality που βγάζει καινούργια στρατιά παιδιών, που είναι τιμοφόνημη να φάει την προηγούμενη στρατιά των παιδιών και την ετοιμάσια. Οπότε είναι ανακυκλώσιμο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία. Και αναλυτικά, και θέλω να μου πείτε αυτή τη στιγμή τι κάνετε, που είστε κτλ. Ένας κοινός φίλος συνεργάτης μουσικός, ενώ έτρεχε μια παράσταση στην αρχιτεκτονική φέτος του Μόνα, μου λέει Δημήτρης ο Φάκος, να μπορούσαμε να το διάσουμε μαζί, να έρθει και να προχωρήσουμε την παράσταση παρέα. Μου δίνει το τηλέφωνο του Δημήτρη, το παίρνω τηλέφωνο, λέω καλησπέρα και ξέρεις, λίγο υπήρχε πάγος ακόμα, δεν είχαμε ξανακινήσει ποτέ μεταξύ μας. Ήτανε καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Ξέρεις, εμείς ξέρεις, εμείς κάνουμε κάποια πράγματα εδώ και χρόνια, ξέρεις, προσπαθούσε και εγώ να πω, ναι, μου λέει και εγώ, παιδιά, λοιπόν, μου λέει, παιδιά, με ένα τσιγάρα, δεν ήσουν, λέγω, με τους Ζαρατούστρα. Α, λέω, κατάλαβα, ωραία. Συναντηθήκαμε, πρώτη φορά, και ήταν από αυτές τις μαγείες της ζωής, που ξαφνικά παίρνουν δύο ανθρώπους και τους βάζουν μαζί. Θεωρείτε ότι έχετε απόλυτη χημιά μας με τον άλλο? Νομίζω ότι υπάρχει πολύ ευκαιρία συμπληρώνοντας στον άλλο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μπορεί να σας δει. Θα πεις πέρα από κάποια ακουστικά live που κάνουμε, ας πούμε αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε στο Vertigo Bar στο Μοστάκο, και παίζουμε ακουστικά με δύο κιθάρες και έχουμε μαζί μας τον Δεντάκη του Παπάτσουκο στο Πελί, σε μια συνεργασία και με τον Κωνσταντίνο Ασίλιο τον Καφρετόπουλο. Ραφνιδόπουλο. Ραφνιδόπουλο, με τη σχολή, στον Ιωπηλιό. Που ξεκίνησε τώρα αυτή η συνεργασία και ελπίζω να προχωρήσει, ένας άνθρωπος που τον εκτιμάμε και περνάμε όμορφα μαζί. Κοίταξε, είμαστε στη γύρα. Περιμένουμε, κλείνουμε κάποια live. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ένα φαντάρ μαγαζί που μπορεί να μας δει ο κόσμος τώρα. Δηλαδή, όποιος κοιτάει το Facebook γενικά, ενημερώνουμε. Ενημερώνουμε για πάντα και τα site και τα λοιπά. Είναι τώρα άλλα δύο μαγαζιά, είναι στην Ηλιούπολη, ένα μαγαζί που κάνουμε κάποιες εμφανίσεις κατά καιρού, στο Μελίνετή. Στην Ηλιούπολη άλλο ένα. Στην Ηλιούπολη ο Αρόκατος, ένα πολύ καλό μαγαζί. Στην Πυριακή τώρα το ΓΕΑ που θα πάμε. Το ΓΕΑ που θα είμαστε μαζί και με την Ιθυγένεια από την Άμα. Την τραπτήστα τον Άμα. Υπάρχουν γενικά, είμαστε άνθρωποι που είναι διάφορους χώρους. Ετοιμάζεται κάποιος που είτε με το ιδιότητα και καθένα μόνος του. Λοιπόν, υπάρχει μια έκπληξη η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή είχε αρχίσει και ετοιμάζεται. Δεν θα συνανακοινώσουμε ακόμα. Και είσαι ο πρώτος που το ρώτησε. Το ρώτησε και φέρεις την απάντηση. Ναι, έχουμε έτσι λέει. Ποια είναι η συμβουλή που έχετε να δώσετε στα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους σαν τραγουδιστές ή θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους σαν τραγουδιστές? Σαν τραγουδιστές ή ως δημιουργοί? Από όλα, από όλα. Αλλά κυρίως σαν τραγουδιστές. Να έχουν αυτογνωσία. Να ακούνε τις γνώμες των ανθρώπων που είναι δίπλα τους, που έχουν ζήσει 5-10 πράγματα παραπάνω, και να σέβονται την πορεία τους χωρίς να κάνουν
στραβά βήματα, δηλαδή να μην ξεφεύγουν από το στόχο του όνειρό τους. Δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία να μην παραπάνε τα όπλα και να γίνονται ένα με ένα σύστημα που ίσως ώρες ας πούμε του κατηγορούν και δεν τους πάει. Μην γίνονται ένα με αυτό ας πούμε που κατηγορούν. Παιδιά μετανιώστε που γίνονται το καλύτερο. Απλά θέλει γερό στο μάτι αυτή η ιστορία. Και εγώ δεν έχω. Ναι, παιδί μου, δεν υπάρχουν κάποιες στιγμές που τα πράγματα δεν πάνε καλά, λες, σε πιάνει, έρχεται η ώρα που το παράπονο σε πιάνει. Λες, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Τόσο δύσκολα να είναι τα πράγματα, να μας πηγαίνουν τόσο στραβά. Εντάξει, απλά ώρες-ώρες γυρνάει με τα μπουμεράνγκ, όλο αυτό το πράγμα και η δυσκολία σε δυναμώνει παραπάνω. Εμείς είμαστε τέτοιοι χαρακτήρες των ομιλίων. Δηλαδή, το στραβό θα μας κάνει να πιεσμώσουμε και να προχωρήσουμε παραπάνω. Καριέρα στο εξωτερικό σκέφτεστε. Στο εξωτερικό. Μελλοντικά. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τα νησιά Βίλσα. Αυτά τα φίλτσα μου αρέσουν. Βίλσα και τα χάμπουργκερ μου αρέσουν. Τα πράγματα είναι έξω πραγματικά πράγματα. Μια τελευταία ερώτηση. Να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για το χώρο του διαδικτύου και κατά πόσο νομίζετε ότι βοηθάει το επάγγελμά σας. Τα γνώμη μου πάρα. Εμένα ας πούμε, θα σου πω το τέλος πράγμα το Facebook, επειδή με έψηλε ένας φίλος να στήσω, ας πούμε, εγώ δεν ήθελα, εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Με έφερε σε επαφή και με άλλους καλλιτέχνες, ήρθα κοντά με ανθρώπους που δεν μπορούσα να τους πω διαφορετικά. Κοίταξε να δεις, όλα έχουν όρια. Όταν αρχίσουμε και ξεπερνάμε τα όρια του διαδικτύου και γίνονται απειλητικά απέναντί μας, ιδιαίτερα σε ψυχολογικό βαθμό, που το τελευταίο καιρό ακούω πολλά προβλήματα και παράπονα από κόσμο που ασχολείται με το διαδίκτυο, ότι γίνεται ψυχικός πόλεμος μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί ο καθένας μπορεί πίσω από ένα τεχνολόγιο να πει με συγχωρείς στο πατήρι του κοντό του, να προσβάλλει, να μειώσει. Εννοείς με την ανωνυμία. Με την ανωνυμία, με την ασφάλεια της ανωνυμίας και της καρέκλας. Ότι κάθομαι και το χρησιμοποιώ. Δεν με βλέπεις, δεν με. Τώρα, το πώς δεν είναι face to face, δεν είναι face. Ναι, δεν μπορείς να μου ρίξεις μια μπουνιά εκεί. Αλλά μπορείς να μου κάνεις εξίσου δυνατή ζημιά, βλέποντας κάτι αρνητικό. Και προκαλώντας τον όλο τον κόσμο, ας πούμε, να το συμμεριστεί. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που μας μιλάνε και μας λένε ότι κάνουμε ένα like εκεί, ας πούμε, σε αυτήν την εκπομπή. Θέλω να σου πω, έχει φτάσει τόσο πολύ, έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ας πούμε, η επικοινωνία μέσα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι υπέρτατος τρόπος επικοινωνίας αυτή τη στιγμή και ίσως ο λιγότερο λογοκριμένος που στο παρόν έχει αρχίσει να λογοκριμένει. Κοινωνία είναι. Σαν κοινωνία έχει τα καλά της, τα κακά της, τα καλά του και τα κακά της. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εμείς θα μας καλά, δυνατή και με επιτυχίες όσες είναι δυνατόν. Να είστε καλά, να σας ξαναδούμε στο μόντερο.